Ω, πάμε να αρχίσουμε. Πάμε. Το απολαμβάνουμε όλοι που φτιάχνουν το μαλλί της. Να το. Έτσι κάνεις YouTube, baby. Yeah! Καλησπέρα, αγαπηλάκια. Είμαι ο Jack Leo και έχω μαζί μου την Kate. Και αυτό είναι το Smash in the Battle. Όπως βλέπουμε, ενδιαφέρον παιχνίδι. Oh my god. Σεξι παιχνίδι. Νομίζω αν πατήσεις το A, το πράσινο, θα αρχίσουμε και το game. Λοιπόν, είναι, όπως είπα και πριν, έχεις αυτή την κοπελιά. Okay. Ρε, μου θυμίζει την Katy Perry. Ναι. Αυτό το τραγούδι που είχε κάνει που έβαζε στα βυζιά της πιστόλια και έριχνε αφρούς. Το είχε κάνει αυτό εκεί την Περί. Ναι. Πρέπει να μου δείξει μετά το βίντεο πώς γίνεται. California girl. Girls. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, οπότε για πάντα μια. Πάτα πάλι το A, υποθέτω. Και πήγαινε εκεί πέρα που λέει story 2. Και πάμε, ναι, πάντα. Let's αρχίσουμε. Go. Είχα παίξει λιγάκι το παιχνίδι έτσι για να το δοκιμάσω. Δεν έχει κάτι ιστορία. Δεν πρόκειται να χάσουμε τίποτα, μην ανησυχείτε. Απλά ξύλο. Ναι. Πίτσα και ξύλο. Α, εδώ πέρα σου δίνει και τα πράγματα, okay. Πάτησα να συνεχίσουμε. Οι άλλοι τύπησαν σε φάση. Α, είναι to catch my breath. Πρέπει να πνεύσω και την. Α, έχω κράσει, τι ξέρω εγώ. Ναι. Ρε φίλε. Τι. Δεν θα πάθουν κανένα πρόβλημα στη μέση του με τέτοια βυζιά αυτέ. Ξέρει κοπέλε οι οποίε να έχουν. Ναι. Νομίζω αν πατήσει αυτό. Ναι. Okay, πάμε κατευθείαν. Πάμε να ρίξουμε λίγο ξύλο. Θα πέσω από κάτω. Δεν νομίζω ότι μπορείς, αλλά τσεκάρα τα κουμπιά πρώτα, να είσαι σίγουρη ότι... Τι είναι αυτό? Νομίζω ότι το σπάσε αυτό, ναι. Για σπάσε και αυτό. Yeah! Λοιπόν, πάμε. Ναι. Οκ. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Ότι κάθε φορά που βλέπεις το ερωτηματικό από πάνω, εντάξει, μια χαρά τα πας. Πρέπει να κάνεις την κολοτούμπα για να αποφεύγεις επιθέσεις. Καλά, και αυτό το παρατηρώ εγώ νομίζω. Ναι. Οπ. Μια χαρά τα πηγαίνεις, ορίστε. Για πήγαινε να πάρεις και αυτό το. Τέλεια. Ορίστε, area clear, full ζωή έχεις εκεί πέρα πάνω. Έχω θεματάκι με τα παιχνίδια ξύλο, κατάλαβες. Είναι τα μόνα που έχω παίξει. Εντάξει, κάτι μου. Πριν μου έλεγες για το Nintendo 64 που είχες. Ναι, λοιπόν. Λάτρευα το Nintendo 64. Είχα άπειρες κασέτες. Και μία μέρα είχα να παίξω κανένα χρόνο. Mm. Από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, απλά το ψάχνω και δεν το βρίσκω και ρωτάω τη μαμά μου. Μαμά, πού είναι το Nintendo? Τι έγινε το Nintendo, μητέρα? Μαμά, πού είναι? Δεν θέλω το Nintendo μου. Ξέρεις, και εγώ το έχω πάθει αυτό, να μην βρίσκω δισκέτες και έτσι. Ναι, και πρέπει... Ναι, βρε, παιδί μου, εγώ που μένω με τη μαμά μου, είμαι με τη μαμά μου ίδια. Δεν θέλω το Nintendo, μαμά, πού είναι? Εγώ ήμουν σε φάση... Όταν μετακόμισα, πήγα για να πάρω πράγματα. Έχει κάτι πίσω, κάτι κουτιά, νομίζω. Κάτσε. Για πήγαινα. Γιατί πρέπει να πάρουμε τα πάρα, φυσικά. Ναι, αυτά, οκ. Okay. Και πρέπει να έχει και την άλλη μεριά, νομίζω. Θα το τσεκάρουμε, λοιπόν, και μου λέει η μαμά. Ναι. Το έδωσα! Oh, no. Δεν είναι αυτό το χειρότερο. Το χειρότερο είναι, της λέω, πάρ' το πίσω. Οκ, okay, μου λέει. Ξέρεις σε ποιον το έδωσα? Ναι, ήξερε. Α. Λοιπόν... Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μπουσάκι. Είναι σε φάση μεγάλο ρομπότ. Σε γαμίσω, μπουσάκι. Ναι. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να αισθάνεσαι άσχημα γιατί είναι ρομπότ. Πρόσεξε όμως γιατί σε χτυπάνε. Σπάστο. Ένα τάκνε, τέλος. Πάει, πέθανε. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Πάει να το βρει. Παίρνει τηλέφωνο να το βρει. Κατερίνα, έλα, ρώτησε για το παιχνίδι σου. Και. Το χάλασε η μικρή. Πώς μπορείς να χαλάσεις ένα σου πριν. Τι, το πέταξε από τις σκάλες, ξέρω εγώ. Μου χάλασε το Nintendo μου. Wow. Οκ. Ηρέμησε, παιδί μου. Ηρέμησε. Ω, τις τζίβες. Δεν είναι τίποτα άλλο. Θα σου βρούμε μια letter, μην ανησυχείς. Για πάντα με το start να πάμε κατευθείαν στο ξύλο. Ήταν γκρι και το φυσούσες. Τι ήταν γκρι και το φυσούσες. Start. Γκρι και το φυσούσες. Τις κασέτες. Φυσούσες τις κασέτες αυτής της γενιάς που το έκανε αυτό. Ναι. Το ξέρεις ότι τελικά είπαν ότι αυτό χαλάει τις δισκέτες. Όταν τις φυσάς. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς τώρα είναι χαλασμένο. ναι, ρε, ξέρω, εντάξει, είναι κάτι το οποίο. Πλάκα στην πλάκα, αυτό το ότι αρκετές φορές. Γιατί έχω μέσα το Master System π.χ.
Και ακόμα είμαι της ίδιας σχολής σκέψης, το ότι ναι, άμα δεν παίζει θα φυσήξω την κασέτα. Ή όπως το άλλο που κάνεις που παίρνεις τα CD, τα σκουπίζεις στην μπλούζα. Ναι. Που αυτό βάζει ναι. χαρακές βασικά, ναι. δεν είναι καλό, αλλά το κάνω πάντα. Κι εγώ. Όπου. Είναι και στο χειρότερο. Έχω το Nintendo DS σπίτι. Έχεις το Nintendo DS σπίτι. Ναι. Να πάρει. Ποτέ δεν είχα Nintendo DS. Το είχα πάρει στο δημοτικό, βρε παιδί μου. Είχα 2-3 παιχνιδάκια. Αλλά το θέμα δεν ήταν αυτό. Το χρησιμοποιούσα για εξυπηρετήρηση σε όλο το γυμνάσιο και στο περισσότερο λύκειο, βρε παιδί. Okay. Αλλά ξέρεις, λίγο πριν κοιμηθείς πάντα θα παίξεις λίγο, θα μαλακιστείς. Ναι. Θα δεις λίγο πως είναι τα ιαπωνικά που έχει και θα κάθεσαι να βλέπεις. Επειδή έκανα ιαπωνικά. Ναι. Έκανες ιαπωνικά. Έκανα ιαπωνικά για να φτάνω. Ξέρεις κάτι να μας πεις? Το μόνο που θυμάμαι είναι η ώρα. Ωραία, τι ώρα είναι τώρα? Δεν βλέπω. Ωραία, πώς είναι εκείνη τώρα γάμος εδώ πέρα να δούμε την ώρα. Ωραία, ας πούμε ότι η ώρα είναι 4.30, που μάλλον είναι 4.30, γιατί μεσημέρι καθόμαστε και γυρνάμε τώρα βίντεο. Ας πούμε ότι είναι 4.30. Κάτσε, το γιον δεν είναι το 4. Ναι, Χωρίς να... Χοντζίν. Χοντζίν, γιατί νομίζω πως είναι ίτσιν το ένα. Ιτσι νι σαν γιον. Γιατί νόμιζες πως είναι εσύ? Δεν υπάρχει εσύ. Δεν υπάρχει εσύ. Την περιδεύουμε με τα ιταλικά ίσως. Περίμενε. Νομίζω πως ήταν ιτσι νι σαν σι. Ιτσι νι... Το τρία. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, να συγκεντρωθώ. Πέσεις, ναι. Ιτσι νι γιον σαν... Κουν. Κουν. Όχι, ρόκου είναι το έξι. Ρόκου. Ρόκου. Σαν. Το 8, το 9 δεν το έμαθα ποτέ. Okay. Και το 10 είναι το τζιν. Ωραία. Fuck it, πήγαινε next day. Το πιο βαρετό μέρος όλου του βίντεο είναι εκεί πέρα που καθόμασταν και ήμασταν πού συνάργη στα ιαπωνικά. Αναρωτιέμαι. Απάντα το start κατευθείαν για να περάσεις το αυτό. Για να περάσουμε το... Για πες. Ναι, άμα βλέπει αυτή τη στιγμή η καθηγητριά μου. Συγγνώμη, γιατί δεν είναι περίεργο, δεν είναι περίεργο. Okay. Ναι. Λες να έχει φρικάρει λιγάκι, να είναι σε φάση wow, πήγαν χαμένα όλα αυτά που τις δίδαξα. Συγγνώμη, sensei. Σέπουκου θα κάνει η κοπέλα, ρε. Σέπουκου. Με chopstick. Σ' αγαπώ, δεν σε έγραφα, απλά έχουν περάσει πολλά χρόνια. Αυτό μου θυμίζει εμένα και τα ισπανικά, που δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα. Ρε, η φάση είναι ότι... Ναι. Επειδή έχω δυσλεξία βασικά και πάντα στο Join δημοτικό, βρε παιδί μου. Στο δημοτικό έκανα ιδιαίτερα και στο γυμνάσιο και στο λίγιο, βρε παιδί μου. Δεν μπορούσα να διαβάσω μόνη μου. Το κατεστραμμένο. Οπότε στα ιαπωνικά μου ήταν πολύ δύσκολο να διαβάσω μόνη μου ιαπωνικά από αγγλικό βιβλίο. Και δεν ξέρω αγγλικά. Οπότε ουσιαστικά διάβαζα από ένα βιβλίο που δεν ήξερα καμία από τις δύο γλώσσες. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Τα άτομα που έχουμε δυσλεξία είμαστε από τα πιο εκφραστικά άτομα. Λες. Yes. Δεν μου έχετε να κλάσω αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Μη το κάνεις ρε, μη, θα χαλάσεις την έκφραση. Όχι, okay, νομίζω μπορεί να φταίει το ότι για μένα τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να απλαουμπλήσουμε σαν άνθρωποι, οπότε λέμε να κουνηθούμε. Ναι, ίσως γι' αυτό, επειδή δεν μπορείς να εκφράσεις πλήρως με τις λέξεις αυτά που θέλεις να πεις, βάζεις πολύ γλώσσα σώματος μέσα. Δηλαδή, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Το οποίο αρκετές φορές μπορεί να. Καλά, στο παρελθόν. Το έχεις καταλάβει ότι έχω πεθάνει εδώ πέρα και γουστάρω. Ναι, βάζω. Ξέρεις ότι δεν παίζω games. Ότι έχει ξύλο και αμάξια, είμαι τόσο κάγκουρα, παιδιά, ναι. Ότι έχει ξύλο ή αμάξι, είμαι σε φάση. Δώσε μου να παίξει. Μα ήξερε, ρε, το ετοιμάσαι αυτό το game για σένα, γιατί λέω θα τη αρέσει. Πρόσεξε. Λέω ότι τη αρέσει αυτό το παιχνίδι. Δεν έχω πεθάνει από αυτά και με σκότωσε η μαλακιούλα. Εντάξει, καλά είσαι προς τη ζωή πάρε το κόκκινο εκεί πέρα, το HP. Το λέει HP. Μέχρι τότε. Οπ, your suit is broken. Παιδιά, θα γίνει μαλακία. Α, ναι, βλέπεις, τη έσπασαν αυτό που φορούσε και τώρα τα έχει βγάλει έξω. Το παιχνίδι μόλις έγινε καλύτερο. Εγώ κοιτάζω αυτή, εσύ κοιτάζε τα άλλα. Θα κοιτάμε όλοι από κάτι. Ωραία. Εγώ γουστάρω το χαχού που πετάει και πηδάει και οι σπίθες και οι μαλακίες και θα μου φύγει και εμένα το στήμα. Ναι, οκ. Τα πας εξαιρετικά πάρα πολύ καλά όμως, αλλά ξέρεις πότε θα τα πας ακόμα καλύτερα, στο... τι, θα το πεις εσύ, στο επόμενο επεισόδιο.
Στο επόμενο. Περιμένετε να το πεις εσύ. Όχι, κάτσε. Κάνε να φαίνεται πράσινο αυτό. Θέλω να εξαφανίσω τη μούρη μου. Ναι, παίζει να μην φαίνεται καν λόγω του green screen. Αυτή τη στιγμή παίζει να. Όπα, sorry. Φαίνεται. Θα δούμε. Θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Πολύ πλάκα, μα δεν φαίνομαι. Γεια σας παιδιά, άμα θέλετε τσεκάρετε και το κανάλι μου. Ναι, και τσεκάρετε και το κανάλι της Kate, έχει αρχίσει πριν μερικές ημέρες. Τι αυτό θα κάνουμε τώρα, θα αρχίσουμε να κλέβουμε. Εγώ θα λέω στον Κώστα τι θα κάνει. Όχι, θα είναι ένα τετράγωνο στη μύτη μου. Κάνουμε ένα τετράγωνο στη μύτη μου. Είμαι πιο κοντά για να βάλεις το τετράγωνο στη μύτη μου. Βάλτε από κάτω, Κώστα. Όχι, όχι. Στη μύτη, τετραγωνάκι. Θα λέμε στο επόμενο ψήφι. Γεια σας. Πώς το βλέπεις, θες να παίξουμε κανένα ακόμα? Ναι. Ναι, ψήφι, το κουστάρι. Λέω. She likes it. She like a like a the balalaika.